Λοιπόν, επιστρέψαμε και καλωσορίζω στο σημείο αυτό τον κύριο Θανάση Πλεύρη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, γραμματέα κοινοβουλευτικού έργου του Κινήματος Αλλαγής. Εκπρόσωπο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Βέβαια, κυρία Κλήτου, θέλω λίγο μία διευκρίνηση αρχικά. Το ξέρουν και οι συνεργάτες σας. Επειδή η ανάπτυξη τρέχει με βοργούς ρυθμούς, πριν από λίγο έχουμε γενική συσφόρηση στη Θεσσαλονίκη. Έχετε blackout, ναι, με ενημέρωσαν. Έχουμε blackout στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, είναι αναμενόμενο τόσες φορές που έκανε επίκληση ο κ. Γεωργιάδης στον τεράστιο μονόλογό του το όνομα Μητσοτάκης, λογικό θα είναι. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Το σοβαρό είναι ότι θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση για αυτή την υπερβολικά ετεροβαρή παρουσίαση ενός μονολόγου. Θα μπορούσε να έχει κάποιον εισάξιό του ο κύριος Γεωργιάδης σαν αντίλογο, αλλά θέλω να κάνω μία δήλωση. Σήμερα καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η Χρυσή Αυγή δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα. Ο κύριος Γεωργιάδης εδώ και χρόνια δολοφονεί την αλήθεια. Τελεία. Λοιπόν, τώρα, επειδή αυτό το εκλαμβάνω ως μομφή εδώ για μας, νομίζω ότι εδώ με τον Βασίλη Σκουρή έγιναν πολλές και σκληρές ερωτήσεις στον κύριο Γεωργιάδη και νομίζω ότι δεν έμεινε ερωτήσεις, κάτι κυρία, το οποίο έπεσε χωρίς να επισημανθεί, έτσι. Θα σας πω. Μπορώ να σας πω δύο πράγματα που έμειναν. Δεν κάνω δημοσιογραφική κριτική. Προσέξτε, είναι αναφέρετο το δικαίωμά σας να επιλέγετε, και το λέω και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός, αναφέρετε το δικαίωμά σας να επιλέγετε το χρόνο και τον τρόπο αυτών των συνεντεύξεων. Προφανώς. Έχω και εγώ αναφέρετο δικαίωμα να μπορώ στην για γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, παρακαλώ. Να σχολιάζω. Σχολιάζετε τι. Σας πείραξε ότι ήταν μόνος του υπουργός πρώτη φορά, βλέπετε, στα κανάλια και οι δικοί σας υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ απαιτούσαν να είναι μόνοι στα κανάλια και να απαντούν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, κύριε Γιαννούλη. Μην πέφτετε από τα σύννεφα κι εσείς τώρα. Κυρία Κλήτου, μην είστε τόσο βιαστικοί να δικαιολογήσετε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν δικαιολογώ τον κύριο Γεωργιάδη. Υπερασπίζομαι τη δουλειά μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και τη δουλειά του Βασίλη του Σκουρή και τη δουλειά του Χρήστου του Κώστα. Να δούμε συνεντεύξεις του κύριου Γιαννούλη όταν ήταν στην ΕΡΤ, πώς συμπεριφωνάτε στους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν φωνάζω, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι μια μορφή αυτό. Για να καταλάβουμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια ως δημοσιογράφος, ο κύριος Πλεύρης μπορεί να το έχει απολαύσει αυτό ως πλεονέκτημα, επέλεγα να βγαίνει κατά μόνας και ο ένας και ο άλλος, όχι όμως για λόγους αποφύγης. Θα μπορούσατε να μας πείτε πού κάναμε το λάθος, κύριε Γιαννούλη. Ποιο ήταν αυτό που σας ενόχλησε. Αν με αφήνετε, να κάνουμε λίγο, θα σας έλεγα ότι η μόνη πλατεία που συναντήθηκαν πολιτικοί σχηματισμοί σε εισαγωγικά, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σε εισαγωγικά, είναι η πλατεία Συντάγματος στο συλλαλητήριο για τη Βόρεια Μακεδονία, για τις Πρέσπες, όπου ήταν ο κύριος Γιαννούλη. Ξεχνάτε, κύριε Γιαννούλη, τι έγινε από το 2011 και μετά. Τα ξεχάσατε, κύριε Γιαννούλη. Θα το ακούσετε, δεν θέλετε να ακουστεί. Κύριε Γιαννούλη, ξεχάσατε ότι αποκοιμούμε τις χρυσαυγίτες. Λέγατε γερμανοτσολιάδες και εδωπρωτώτες του Πασόκ, κύριε Γιαννούλη. Εάν θέλετε. Και με ποιους συμπορευτήκατε μετά την κυβέρνηση του 2015. Κύριε Καρανικόλα, αφήστε το να μιλήσει, σας παρακαλώ. Εάν θέλετε, μετά την ελεγία Γεωργιάδη, να ακούσω και έναν τη ΣΥΡΙΖΑ δοξάριο ή Ευαγγέλιο από τον κύριο Καρανικόλα, κάντε το. Σας ενοχλεί, εγώ θα πω μία φράση και στη συνέχεια δεν με ενοχλεί. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι. Να λυπάστε τους εαυτούς σας, κύριε Γιαννούλη. Να λυπάστε τους εαυτούς σας. Εντάξει. Ωραία. Κυρία Κλήτου, εγώ σας απευθύνω. Η πλατεία, αλλά θέλω να ακουστεί... Δεν συμμετέχω σε αυτό που λέει δημόσιο βίο. Χωρίς θορύβους και παράσιτα. Τώρα υποδείξει του κύριου Γιαννούλη. Ένα λεπτό, αφήστε το να ολοκληρώσει για να το απαντήσετε. Έχουμε ένα τέταρτο και μας κάνει υποδείξει ο κύριος Γιαννούλης πώς θα μιλάμε. Εντάξει, το κάνει. Έχει μία διδασκαλική αυτή τη στιγμή. Είναι ανοιχτή, κύριε Καρανικόλα. Αλλά μιλήστε, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώστε για να σας απαντήσουν. Είστε πολιτικός, όχι δημοσιογράφος, κύριε Καρανικόλα. Παρακαλώ. Δώστε του κάτι να ηρεμήσει, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, και εσείς μην τον προκαλείτε τώρα, ολοκληρώστε. Προκαλώ σε όποιον δημιουργεί παράσιτα. Η μόνη πλατεία στην οποία συναντήθηκαν είναι η πλατεία Συντάγματος στο συλλαλητήριο για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στις κάλες της Μεγάλης Βρετανίας ήταν οι κύριοι Σαμαράς, Πλεύρης, Μπογδάνος
Και λίγα μέτρα πιο πέρα συνδιαδήλωναν οι κύριοι Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Λαγός. Αυτή είναι η μόνη πλατεία. Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Γιαννούλη. Φαίνεται ότι ζούσατε στη Θεσσαλονίκη τότε και δεν ξέρετε. Εμείς που ζήσαμε εδώ το 2010 και 2015, το 2014 και ζήσαμε τις πλατείες των αγανακτισμένων, ξέρουμε πολύ καλά ποιος ήταν στην πάνω και στην κάτω πλατεία και, και πώς συνεργάζονταν. Δεν κύριε, είναι σωστό αυτό. Σοβαρά, επειδή μένετε, επειδή είστε κάτοικος Αθήνας, πιστεύετε ότι έχετε το προνόμιο να είστε ο μόνος γνώστης της απόλυτης λοιπόν, αλήθειας. Όχι, σχολιάστε την εικόνα που σας είπα. Σχολιάστε την εικόνα που σας είπα. Το θυμάστε. Τώρα θα τη σχολιάσει ο κύριος Πλεύρης αυτή την εικόνα που είπατε. Κύριε Πλεύρη, δεν σας συμμετέχω στη συζήτηση. Απλώς παρακολουθούμε. Αν μου επιτρέπετε. Έτσι όπως πάει και εγώ, κύριε Σουρή, γιατί. Εγώ θεωρώ ότι αδικείται πάρα πολύ η κουβέντα που γίνεται σήμερα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που ξεκινάμε με ένα τέτοιο στυλ σε μια τέτοια ημέρα, στην οποία το βασικό είναι γιατί ήταν ένα θέμα που ήταν ποινικής με αποτύπωσης, δηλαδή δικαστές θα μπορούσαν να πει και λαϊκά δικαστήρια. Αλλά αν ακούγατε το, κύριε, το παραλήρημα Γεωργιάδη θα με δικαιολογούσατε. Τώρα αφήστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, διότι τα παραλήρηματα τα έχει και η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιαννούλη, μην μας προκαλείτε τώρα. Ξαφνικά πέσατε από τα σύννεφα. Παραλήρημα Γεωργιάδη, τώρα τι λέτε. Ακούστε, ο άνθρωπος που έλεγε Πασόκ είναι δημοσιακή, είστε κλέφτες, που έλεγε τον Σαμαρά Προδότη. Τώρα δεν θέλω να σας θυμίσω τι λέει ο κύριος Πολάκης. Αφήστε τα τώρα, τα μιλάτε για παραλήρηματα, κύριε Γιαννούλη. Όχι, εσείς κάνετε συμψηφισμούς, κύριε Γιαννούλη, και το ξεκινήσατε με βαριά πρόθεση αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι πολιτικός, εσείς είστε δημοσιογράφος. Κύριε Γιαννούλη, θα μας αφήσετε να μιλήσουμε ή θα μας διακόπτετε? Παρακαλώ, κύριε Πλεύρη. Είμαστε μια εβδομάδα τώρα, έχω βγει τρεις φορές με τον κύριο Γιαννούλη, δεν μ' άφησε ποτέ να μιλήσω. Είναι φοβερό αυτό. Πάνω που ξεκίνησα, τον άκουσα με προσοχή να αναφέρεται και στο όνομά μου. Ότι συνυπήρχα με χρυσαυγίτες, δεν το διέκοψα, αλλά αυτός με διέκοψε πριν πω το οτιδήποτε. Μπορώ να μιλήσω λίγο πιο πέρα. Βεβαίως, κύριε Πλεύρη, σας ακούμε. Πάμε λοιπόν τώρα. Απλά να ξέρετε και δεν ξέρετε. Μην το διακόπτετε, κύριε Γιαννούλη. Μην το διακόπτετε. Πρέπει να σας απαντήσει. Επί προσωπικού του επιτεθήκατε. Συγγνώμη, σας λέω, μην παθιάζεστε. Έχω διπλή επιστροφή του κύριου Πλεύρη. Και εμείς δεν ακούμε γιατί είναι κακή η σύνδεσή του. Σας παρακαλώ πολύ. Ωραία, αυτό είπα. Ωραία. Δεν είπα τίποτα κακό. Μην έχετε τη μίγα μέσω. Όχι, λοιπόν, εσείς έχετε τη μίγα απόψε. Το ποιοι βρισκόταν στις πλατείες και το ποιοι δεν βρισκόταν στις πλατείες είναι κάτι που έχει αποτυπωθεί. Το ποιος ξεκίνησε να μαζέψει τους φακέλους για να γίνει δίωξη στη Χρυσή Αυγή. Και τι έγινε επί 4,5 χρόνια που δεν βρίσκαμε αίθουσα για να δικαστεί η υπόθεση και το διάστημα αυτών των 4,5 ετών και η απλή αναλογική πήγαινε να περάσει με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, το ξέρουμε. Αντίστοιχα το ότι σήμερα έχουμε μια απόφαση που πού είναι η σημασία της. Ότι υπήρχαν εγκληματικές δράσεις, το ξέραμε. Και σίγουρα τις εγκληματικές δράσεις δεν θα την αποτυπώσουν ούτε τα λαϊκά συλλαλητήρια, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι βουλευτές, αλλά οι δικαστές. Ποιο ήταν το ενδιαφέρον της σημερινής απόφασης? Το ενδιαφέρον ήταν ότι συνδέθηκαν αυτές οι εγκληματικές πράξεις, όχι ότι γινόντουσαν ευκαιριακά από διαφορετικά άτομα που βρέθηκαν στο σχηματισμό της Χρυσής Αυγής και έτυχε να είναι εγκληματίες, αλλά ότι υπήρχε μια συγκροτημένη δομή. Αυτή ήταν και η σημασία της κουβέντας της εγκληματικής οργάνωσης. Και εγώ, κυρία Κλήτου, θα πω κάτι συγκεκριμένο που δεν είναι θέμα εκτίμησης, είναι θέμα πραγματικό. Κατά τη διάρκεια της ποινικής υπόθεσης της Χρυσής Αυγής άλλαξε ο ποινικός κώδικας. Ναι. Οι βουλευτές που ψήφισαν την αλλαγή του ποινικού κώδικα γνώριζαν ότι οι χρυσαυγίτες ήταν για εγκληματική οργάνωση. Προηγούμενος ποινικός. Έχουμε ένα θέμα. Ηγετικός τέλεχος. Ναι. Πλαίσιο ποινής 5-20 χρόνια. Σήμερα, 10-20 χρόνια, με συγχωρείτε. Σήμερα, πλαίσιο ποινής 5-15 χρόνια. Άρα, ο Μιχαλολιάκος και οι άλλοι σήμερα χαίρονται που έχει αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Δεύτερον, με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα, με την καταδίκη του στα συγκεκριμένα άτομα, είχαν αυτομάτως αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για 10 χρόνια. Το έβγαλε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ την 1η Ιουλίου. Τώρα εσείς που ξέρετε το ποινικό, κύριε Πλεύρη, πόση ποινή θα τους καταεπιμεριστεί? Ακούστε τι γίνεται. Με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα μίνιμουμ θα ήταν 10 χρόνια, maximum 20 χρόνια.
με το νέο ποινικό κώδικα, αυτό που ψήφισε ο κύριος Καλογύρου και ο κύριος Τσίπρας και ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η εγκληματική οργάνωση, αν είσαι διευθυντής, έχει γίνει 5 έως 15 χρόνια. Μάλιστα. Εάν πάρουν και ένα ελαφρυντικό, η ποινή πηγαίνει από τα 2 στα 8 χρόνια. Είναι ένας πολύ ευμενέστερος ποινικός κώδικας που δυστυχώς ακόμα και άρα στο αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης έγινε ευμενέστερος. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω, με συγχωρείτε, είναι πολιτική κριτική. Και δεν είναι πολιτική κριτική κουτσομπολιού, αν ποτε βρέθηκε στο ίδιο πεζοδρόμιο με τη Χρυσή Αυγή. Είναι ουσίας πολιτική κριτική ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την 1η Ιουλίου του 2019 που ψήφισαν την αλλαγή του ποινικού κώδικα ήξεραν ότι οι αλλαγές αυτές είναι ευνοϊκές για τη Χρυσή Αυγή, η οποία δικάζονταν. Τώρα, να σας πω κάτι. Αυτά μας είπε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Γιαννούλης τα χαρακτήρισε παραλήρημα. Αυτά τα στοιχεία μας έδιναν, απλώς εσείς τα εξειδικεύετε. Τα εξειδικεύετε εκ της ιδιότητας ως δικηγόρο. Σας λέω γνώση. Αυτό που σας λέω, αν μου πει κάποιος ότι η δημαρχική οργάνωση ήταν άλλη ποινή, σας λέω ήταν 10-20 χρόνια, έγινε 5-15. Είχε αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων που σήμαινε ότι σήμερα ο λαγός θα έχανε τη θέση του στο Ευρωκοινοβούλιο, πλέον δεν έχει αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτά λοιπόν. Μπορώ να απαντήσω. Όχι κύριε Γιαννούλη, τώρα θα μιλήσει και ο κύριος Καρανικόλας και μετά, συνολικά. Κύριε Καρανικόλα. Όχι, φαντάζομαι στο όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Λέω μετά λοιπόν, τον κύριο Καρανικόλα. Ανδιαφυσβήτητα, σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Είναι μια νίκη της δημοκρατίας απέναντι στο φασισμό. Και βεβαίως είναι η απόδειξη ότι η δημοκρατία έχει, παρά τις όποιες αδυναμίες και τις όποιες καθυστερήσεις στη λειτουργία της, έχει ισχυρούς θεσμούς και αυτή είναι η καλύτερη θεσμική απάντηση της δημοκρατίας μας, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ως μοναδικό, ως κύριο όπλο στα χέρια του πολιτεύματός μας, απέναντι στο φασισμό και απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να την υπονομεύσουν. Το μήνυμα λοιπόν που σήμερα προστάθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έχει για μένα δύο όψεις. Η πρώτη όψη είναι ότι η οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, και αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνει η ελληνική δικαιοσύνη σε όποιους μιμητές έχει Χρυσή Αυγή σήμερα, ως όποιους εναπομείναντες μιμητές έχει, και το μήνυμα αυτό λέει ότι οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση με μανδύ ακόμα την λειτουργία ενός πολιτικού κόμματος θα οδηγηθεί στη φυλακή. Η βία λοιπόν, κυρία Κλήτου, δεν είναι δικαίωμα, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από την ελληνική δημοκρατία και αυτό είναι το μέγιστο σήμερα που έκανε η ελληνική δικαιοσύνη. Όμως πρέπει να πούμε, κυρία Κλήτου, ότι αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα το οποίο άκουσε σήμερα ο ελληνικός λαός με περισσή ανακούφιση μετά από τα τόσα χρόνια που εκκρεμεί αυτή η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου δεν ήρθε ξαφνικά. Έχει μία αρχή, έχει μία συνέχεια και έτσι φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι υπερήφανος που η δική μας η παράταξη ήδη από το 2012 ο Βαγγέλης Βενιζέλος ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα να απομονώσουμε θεσμικά τη Χρυσή Αυγή έτσι ώστε να μην είναι εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αλλά πρέπει να σας θυμίσω τώρα, και λυπάμαι που θα γίνω δυσάρεστος στον κύριο Γιαννούλη, γιατί δυσκολεύεται, έχει πάρει διαζύγιο ο ΣΥΡΙΖΑ με την πραγματικότητα. Αλλά η ιστορική πραγματικότητα, κυρία Κλήτου, είναι ότι από το 2011, δυστυχώς για τη χώρα, αλλά καλό για τη δημοκρατία είναι η σημερινή παρουσία ολονών στην σημερινή διαδήλωση. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ήταν χαίρομαι. Ορίστε. Ήταν σαφές μήνυμα και εγώ χαίρομαι μήνυμα. Που ήταν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας παρών. Όμως θα ήταν ειλικρινή η στάση του, κυρία Κλήτου, εάν το 2011, 2012 και μετά δεν είχαν συμπορευθεί αυτοί οι άνθρωποι με τους νεοναζί και τους ακροφασίστες και τους χρυσαυγίτες. Γιατί, κυρία Κλήτου μου, ήδη από το 2011-2012 αυτοί οι άνθρωποι ήταν εγκληματική οργάνωση. Δεν γίνανε σήμερα εγκληματική οργάνωση για να βλέπουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορούν και να επικροτούν την καταδικαστική απόφαση. Ήταν ήδη από το 2011-2012. Και ποια ήταν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ τότε? Μαζί στις πλατείες, μαζί λιδωρούσαν τα στελέχη τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, μαζί τους λέγανε για μανοτσολιάδες και λέγανε για προδότες και κρεμάλες. Και προσέξτε. Και από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 4,5 χρόνια, δεν είδαμε κάτι καλύτερο. Σε κρίσιμα νομοσχέδια δεχόντουσαν την ψήφο της Χρυσής Αυγής. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Βούτσης
κατήγγελνε μεθοδεύσεις που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για να θέσουν εκτός νόμου τη Χρυσή Αυγή, και ο κύριος Βούτσης τα κατήγγελνε αυτά. Σας θυμίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ως πρώην πρόεδρος της Βουλής τότε, ως πρόεδρος της Βουλής, έλεγε για τη χρησιμότητα και την νομιμότητα της ψήφου της Χρυσής Αυγής εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σας θυμίζω, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Πλεύρης, για την αλλαγή, τις αλλαγές που κάνανε στον ποινικό κώδικα, τις οποίες θα τις δούμε αύριο κατά τη διάρκεια της επιμέτρησης των ποινών, γιατί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Κλήτου, είναι ότι μετέτρεψαν το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου σε ελαφρυντικό σύνομου βίου, το οποίο δίδεται υποχρεωτικά σε οποιονδήποτε αποδειχθεί ότι είχε σύνομο βίο πριν τις εγκληματικές του πράξεις. Υποχρεωτικά εκ του νόμου πλέον. Και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Τσίπρα. Και θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Εξ αφορμής και της παρουσίας του καταδικαστέντος πλέον για εγκληματική οργάνωση Λαγού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα ανέλαβε μια πρωτοβουλία, έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία ζητάει να μην συμμετέχει πλέον εξαιτίας της καταδίκης του κυρίου Λαγού ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, μάλιστα σε επίπεδο διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να φτάσει στις Βρυξέλλες και πρέπει να αποπεμφθεί ο Λαγός και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και για να κλείσω, κύριε Κλήτου, είναι σαφές νομίζω ένα πράγμα. Η μάχη κατά του φασισμού, η μάχη κατά των νεοναζιστών και η μάχη κατά της Χρυσής Αυγής και όλου αυτού του ιδεολογήματος δεν τελειώνει σήμερα. Σήμερα έγινε μια πολύ καλή αρχή. Αυτή η μάχη συνεχίζεται και αυτή τη μάχη πρέπει να την δώσει όλο το πολιτικό σύστημα. Να μην ξαναδημιουργήσετε τις συνθήκες που θα βρουν έφορο έδαφος για να υπάρξουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Κύριε Γιαννούλη, απαντάτε συνολικά. Θυμίζω έτσι ξανά, οι ψηφοκροτές που άνοιξαν τώρα, οι τηλεθεατές που άνοιξαν τώρα, ότι εγώ δεν συμμετέχω στη συζήτηση. Απλώς παρευρίσκομαι από ένα σημείο και μετά. Γιατί διαφωνείτε, κύριε Σκουρή, σε κάτι από όλα αυτά? Επαναλαμβάνω, δεν θα μιλήσω και πιστέψτε με, τιμάω. Τιμάω πρώτα απ' όλα τον γιατί το Πασό, κύριε Σκουρή, ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν θύμα αυτής όλης της στρατιωτικής οργάνωσης όλη την περίοδο 2011-2012. Λιδωρηθήκαμε πάρα πολύ, υποστήκαμε επιθέσεις από τους χρυσαφασίστες και τους νεοφασίστες και έχουμε υποστεί όλη αυτή τη διαδικασία. Σεβαστείτε το ότι δεν μιλάω. Σεβαστείτε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το 1900, μόλις προχθές, ο κύριος Κουσουρής, το πρώτο θύμα, σας ανάγκασε να αποσύρετε αφίσα γιατί συγκαλύπτατε τη Χρυσή Αυγή. Εμείς συγκαλύπτατε τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είπε ο πρωταγωνιστής. Δεν είπε αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Σκουρή, και ανακαλέστε το αυτό. Καθόλου. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι χρησιμοποίησαμε λανθασμένα, θα πω εγώ, άνευ της αδείας του, τη φωτογραφία του σε μια ανάρτηση του κινήματος αλλαγής. Αυτό. Γιατί συγκαλύπτατε τον περίοδο. Όχι, δεν είπε συγκαλύψαμε. Ποια συγκάλυψη, κύριε Σκουρή? Εμείς από το 2012 δεν σας είπα ότι θέσαμε τα θέματα νομιμότητας το 98. Τι έγινε? Ο κύριος Καμίνης δεν είχε υποστεί και επίθεση από τον κύριο Λαγό εντός του Δημαρχείου? Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Ξεχάσατε πώς στελέχοι, βουλευτές, υπουργοί του Πασόκ είχαν λιδωρηθεί, είχαν συκοφαντηθεί, είχαν χτυπηθεί από τους φασίστες της Χρυσαυγής? Πού εμείς καλύψαμε τους χρυσαυγίτες, κύριε Σκουρή? Πείτε μου ένα περιστατικό, μπορείτε να μου πείτε. Καταλαβαίνετε τι σας είπα. Ένα περιστατικό. Κοιτάξτε, σε μένα βγάζετε λόγο με τον Πλεύρη. Κύριε Σκουρή, μπορείτε να μου πείτε ένα περιστατικό που το Πασόκ συγκάλυψε τη Χρυσή Αυγή? Αυτό που λέτε δεν το δέχομαι, κύριε Σκουρή, και είναι προσβολή για τη δημοκρατική παράταξη που έχει δώσει μάχες εναντίον του φασισμού. Δεν το δέχομαι. Να μου πείτε ένα περιστατικό. Μπορείτε να μου πείτε ένα. Για το ΣΥΡΙΖΑ μπορώ να σας πω 15 περιστατικά. Με παρουσία του Τσίπρα. Για το Πασόκ μπορείτε να μου πείτε ένα περιστατικό. Ένα μόνο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να πω σε αυτή τη συζήτηση. Ωραία, γιατί δεν έχετε νομοποιηθεί, κύριε Σκουρή. Και πραγματικά λυπάμαι που άκουσα από εσάς αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ο κύριο Σκουρή και νομίζω θα τιμήσω μέχρι το τέλο τη παρουσία. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη. Με την παρουσία μου την εκπομπή. Ωραία, κύριε Γιαννούλη, παρακαλώ. Ακούστηκαν διάφορα, πρέπει να απαντήσετε. Θα απαντήσω σε ό,τι σοβαρό έχει ακουστεί και αναγνωρίζω στο Βασίλη το Σκουρή ένα πράγμα. Μπορεί να τον αδικεί πολλές φορές η κριτική μας, αλλά ο Βασίλης ο Σκουρής είναι ένα υπόδειγμα, όπως και εσείς, κυρία Κλήτου, και ο Χρήστος Κώστας, που έχουμε πολύ περισσότερες διαφορές. Είστε από τους ανθρώπους που μπορεί να παθιάζονται, αλλά αγαπούν την εντυμότητα και την αλήθεια. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα με τους πολιτικούς. Θα απαντήσω λοιπόν σε ό,τι σοβαρό έχει ακουστεί. Και απαντώ στον κύριο Πλεύρη. Ακόμα και έτσι, αν είναι, κύριε Πλεύρη, εγώ χαίρομαι που συμφωνούμε σε κάτι. Ότι σήμερα αυτό που μένει είναι ένα πολιτικό, κοινωνικό και κυρίως δικαστικό αποτέλεσμα
ότι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίστηκαν από χιλιάδες συμπολίτες μας από την αρχή της δράσης τους, όταν ακόμα έβρισκαν καταφύγιο στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, όπως ο κύριος Παναγιώταρος, με ευθύνη του κυρίου Καρατζαφέρη, ότι αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή συγκρότησαν μια εγκληματική συμμορία για να σκορπίσουν το μίσος, τη βία και τη μυσαλλοδοξία. Σε αυτό η αριστερά, κύριε Πλεύρη, το γνωρίζετε και είμαι βέβαιος ότι και μέσα σας θα το πιστοποιήσετε. Πολλές φορές οι πολιτικές μας ιδιότητες μας κάνουν να λέμε και πράγματα δεν πιστεύουμε ή πιστεύουμε και λέμε πράγματα που δεν είναι ακριβώς έτσι η μεταφορά της. Η αριστερά συνολικά δεν μπορεί, γελάνε και οι πέτρες αν κάποιος πάει να την ταυτίσει με την Χρυσή Αυγή, με τον φασισμό ή με τον ναζισμό. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια διαδρομή που εγώ και εσείς ηλικιακά σαν γενιές δεν το έχουμε ζήσει τόσο στο πετσί μας, όσο το έχουν ζήσει εκείνοι οι άνθρωποι που είναι χαραγμένα τα πρόσωπά τους με ρητίδες και έχουν πληρώσει τη μάχη για την ελευθερία με σημάδια στο κορμί και στην ψυχή τους. Συμφωνούμε λοιπόν ότι αυτό που είπε η Ελληνίδα μάνα Μάγδα Φίσα, Παύλο γέ μου τα κατάφερες, μπορεί να το εισπράξει ως επιβράβευση κάθε ένας που έχει δώσει μικρή ή μεγαλύτερη μάχη κατά του φασισμού, κατά της μυσαλλοδοξίας, της βίας και της επικράτησης του σκοταδισμού. Έχασα και το θέλω λοιπόν, για να μην νομίζω ότι είναι προσωπική η Μομφή σε εσάς, θέλω να σας πω το εξής απλό. Εγώ δεν είπα ότι πιαστήκατε χέρι-χέρι με τη Χρυσή Αυγή στο συλλαλητήριο των Πρεσπών, αλλά βρεθήκατε στον ίδιο χώρο, στην ίδια πλατεία. Και επίσης θέλω να σας πω, δεν θυμάμαι εσείς τι κάνατε προσωπικά, αλλά μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ίσως και από τα στελέχη που τώρα ετοιμάζεστε να φιλοξενήσετε. Εγώ, ας πούμε, σήμερα έχω την αίσθηση ότι συνομιλώ με έναν υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ένα μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και κάπου και έναν υποψήφιο για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής απλό, ότι αυτή η μάχη σήμερα ξεκινάει, κύριε Πλεύρη. Ξεκινάει για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δηλητηριώδεις ιδέες που εκπέμπονται από διάφορους πομπούς πρέπει να βρίσκουν ανάχωμα στο σύνολο του πολιτικού κόσμου. Και να σας ρωτήσω κάτι ευθέως. Ακόμα και έτσι αν είναι που λέτε για την αλλαγή του ποινικού κώδικα, αναθεωρήσαμε στη Βουλή, στην οποία συμμετέχουμε και οι δύο, τώρα πρόσφατα, κύριε Πλεύρη, τον ποινικό κώδικα. Εφόσον το είχατε αντιληφθεί, γιατί δεν το θεραπεύσαμε? Γιατί δεν το θεραπεύσατε με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει? Δεν θεραπευότανε, γιατί ισχύει ο ευνοϊκότερος νόμος. Αυστηροποιήσαμε. Το ξέρατε αυτό, κύριε Γιαννούλη, γιατί κάνετε ερώτηση στο κενό τώρα? Ισχύει η ευνοϊκότερη διάταξη. Αυτό θέλω να κάνω, κύριο Γιαννούλη. Γιατί το αλλάξατε, μπορείτε να μου πείτε, εν μέσω της δίκησης Χρυσής Αυγής? Γιατί το αλλάξατε εν μέσω της δίκησης Χρυσής Αυγής? Δεν το λέω ηρωνικά, γιατί δεν το αλλάξατε. Γιατί ξέρετε ότι στον ποινικό κώδικα και στην ομολογία η Βουλή έχει μια αυξημένη νομοθετική ισχύ που ακόμα και τόσο, όπως το περιγράψατε, σοβαρές αλλαγές μπορεί να τις θεραπεύσει με μια μεγάλη πλειοψηφία. Δεν θεραπεύονται. Αυτό γνωρίζετε. Δεν θεραπεύονται. Ισχύει αρχή της ευνοϊκότητας της ανέστερης διάταξης. Έστω και ένα λεπτό να εφαρμοστεί ο νόμος. Έστω και ένα λεπτό. Μιλώ με τον κύριο Πλεύρη. Λοιπόν, να ολοκληρώσω ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη, δευτερόλεπτα, για να μην σας διακόψω. Εγώ θα μείνω κυρίως στο από εδώ και πέρα. Στο από εδώ και πέρα αφήνω και την κριτική μου για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα μπορούσε να είναι και αυτός σε αυτές τις κινητοποίησεις σήμερα και όχι με ένα διάγγελμα από το Μέγαρο Μαξίμου. Εν πάση περιπτώσει, ήταν επιλογή του. Από εδώ και πέρα είμαστε διατεθειμένοι να μην ξανακάνουμε λάθη και να δούμε ότι αυτός ο κίνδυνος ήταν υπαρκτός, παραμένει υπαρκτός και πρέπει να τον μηδενίσουμε. Όχι απλά να πούμε ότι μία μέρα το σκεφτήκαμε και φύγαμε. Η Μάγδα Φίσα ήταν 4,5 χρόνια εκεί. Κύριε Γιαννούλη, ένα λεπτό. Πάντως, κύριε Γιαννούλη, εγώ επειδή ακούω αυτή την προτροπή για πέρασμα στην επόμενη μέρα, από την άλλη όμως βλέπω μια αντίφαση, διότι ξανίσταστε όταν σας λένε ότι ήσασταν μαζί στις πλατείες,
αλλά απαντάτε ότι ήταν στη συγκέντρωση των πρεσπών. Άρα ρίχνετε νερό στο μήλο του διχασμού, κύριε Γιαννούλη. Δυστυχώς έτσι είναι. Δεν είναι απάντηση αυτό. Δεν είναι απάντηση αυτό στην επόμενη μέρα και στην υπέρβαση. Ακούστε λίγο. Σέβομαι την κρίση σας. Δεν είναι ερώτηση, είναι κρίση. Κρίση κάνω, φυσικά. Κρίνεστε, κύριε Γιαννούλη. Και η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να σας κρίνει. Και σας μπορεί να μην σας αρέσει. Μπορεί να είπατε τη χοντράδα νωρίτερα, δεν πέρασε απαρατήρητη, αλλά να ξέρετε ότι κρίνεστε. Να το ξέρετε αυτό, κύριε Γιαννούλη, γιατί από την ώρα που ξεκινήσατε, επιτίθεστε εδώ στη συζήτηση. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, συνεχίστε. Ας μην το προχωρήσουμε. Λοιπόν, συνεχίστε. Δεν θέλω να μου κάνετε χάρη. Όχι, δεν σας κάνω καμία χάρη. Σας λέω ότι από την ώρα που ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, επιτίθεστε εδώ στο πάνελ το δημοσιογραφικό. Λοιπόν, θεωρώ ότι είστε άδικος απόψε. Και εμείς εδώ δίνουμε βήμα σε όλους και συζητούμε πάρα πολύ ανοιχτά. Και επίσης, επειδή κάνατε κριτική, να σας υπενθυμίσω ότι το θέμα των αιτιάσεων του ΣΥΡΙΖΑ εναντί του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδη ετέθη από μένα για το εάν και κατά πόσο εκφράζει μια ακροδεξιά τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να είσαστε λίγο πιο ακριβοδίκαιος όταν δεν σας αρέσουν αυτά που ακούγονται. Κύριε Κλήτου, θέλετε να είστε κι εσείς λίγο πιο ήρεμοι όταν πρόκειται όχι, να μην κρίνετε. Όχι, γιατί εδώ ήρθατε για να προσβάλλετε τους δημοσιογράφους και επειδή αυτή την τακτική, κύριε Γιαννούλη, την κάνετε από το 11 και μετά, όλοι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω ότι από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται ανεκτό. Προσπαθούμε να κάνουμε με ευπρέπεια τη δουλειά μας και δεν δεχόμαστε τέτοιου είδους κριτική. Λοιπόν, επειδή υπήρξατε συνάδελφος, θα έπρεπε να είσαστε λίγο πιο προσεκτικός. Είμαι και πολύ προσεκτικός, αλλά προφανώς δεν ακούσατε ή βάλτε το βίντεο που λέω ακριβώς και περιγράφω την άποψή μου για εσάς. Δεν το ακούσατε. Το καλό λόγο δεν τον άκουσα, αλλά άκουσα και τα υπόλοιπα. Δεν κατάλαβα ποια είναι η χοντράδα όταν μου στερείτε το δικαίωμα να έχω την κριτική άποψη που όχι, έχω. Όχι, εσείς μας στερείτε τη δυνατότητα δηλαδή να έχουμε την κριτική άποψη. Δεν γιατί και προηγουμένως όταν σας είπα για τις πλατείες, απαντήσατε ότι δεν κάνετε ερώτηση. Κάνω τοποθέτηση. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, δεν σας δίνω συνέντευξη, ούτε μου δίνετε μάλλον, αλλά διακόψαμε τον κύριο Πρέβρη, ο οποίος πρέπει να απαντήσει για το ζήτημα της νομικής μεθόδευσης. Δεν με αφήσατε να σας εξηγήσω για την κατηγορία που αποδώσατε περί αντίφασης. Μισό λεπτάκι, να είμαστε. Δεν απαντήσατε. Κάνατε κριτική στην τοποθέτησή μου. Δεν απαντήσατε. Γι' αυτό τόση ώρα γίνεται αυτός ο διάλογος. Παρακαλώ. Αρχίσατε να με κατηγορείτε χωρίς να εξηγήσω. Γιατί με κατηγορήσατε ότι εξέφρασα κρίση. Και το θεωρώ μια δυνητική απαγόρευση. Γι' αυτό σας απαντώ, κύριε Γιαννούλη. Δεν είναι η κατηγορία το να έχετε κρίση. Απλά ναι, αλλά το είπατε με υπαινιγμό, κύριε Γιαννούλη, και σας είπα ότι αντιλαμβάνομαι πολλά περισσότερα από όσα θέλετε να υπενιχτείτε. Δεν θέλω να το καταστήσω προσωπικό. Αν σας αφορά, η άποψή μου είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας είναι στρατευμένοι δημοσιογράφοι πολιτικά και μέσα από κρίσεις αυτό το υποστηρίζουν. Δεν το αποδίδω σαν προσωπική μου αυτό. Στο προηγούμενο διάστημα συμβαίνει. Οι στρατευμένοι δημοσιογράφοι στη δική σας παράταξη να κατηγορούν τους άλλους ως παπαγαλάκια. Το ζήσαμε και αυτό το σύμπτωμα, κύριε Γιαννούλη. Δυστυχώς είναι οδυνηρό. Και θα έπρεπε η ΕΣΥΑ να έχει λάβει μέτρα. Ναι. Τι να σας πω, και εμείς είμαστε μέλη των Ενώσεων Συντακτών, και εγώ και εσείς, και ο κ. Κώστας, και ο κ. Σκουρής. Αυτό εννοώ. Δεν έχει κανένα στην αυθεντική αλήθεια. Σας εξηγώ για να μην αδικήσω τον κ. Πλεύρη, που με ενδιαφέρει να μην τον αδικήσω. Σας εξηγώ και σας λέω ότι δεν επικροτώ την βία ούτε στη μία πλατεία ούτε στην άλλη. Και ξέρετε τι δεν επικροτώ. Δεν επικροτώ, κυρία Κλήτου, αυτούς που μου έστειλαν σφαίρες στο σπίτι μου. Δεν επικροτώ αυτό. Καλά, κανείς μας δεν το επικρατεί, κύριε Γιαννούλη. Δεν το επικροτεί. Προφανώς. Ακούστε με λίγο. Καταδικάζετε δηλαδή τους προπυλακισμούς των στελεχών του Πασόκ, κύριε Γιαννούλη, το 11, το 12 και τις δηλώσεις Τσίπρα περί Σολάκογλου. Τα καταδικάζετε αυτά. Αυτοί που πήγανε, αφήστε τις χρηστομάθειες, σας παρακαλώ τώρα. Θα μου βάλετε εσείς δίλημα τώρα. Σας παρακαλώ. Βέβαια, δυσκολεύεστε, κύριε Γιαννούλη. Δυσκολεύεστε να τα καταδικάσετε. Το δικό μου το παιδί, τι να δυσκολευτώ, σας λυπάμαι. Ο αρχηγός σας έλεγε τον Παπανδρέο Τσολάκογλου.
του στη Βουλή, κύριε Γιαννούλη. Ο κύριο Τσίπρα από το βήμα τη Βουλή έλεγε τον Ανδρέα Τσολάκογλου. Το καταλάβατε, κύριε Γιαννούλη. Να ποιοι δίχαζαν και δηλητηρίαζαν τον ελληνικό λαό, κύριε Γιαννούλη. Ζητήστε μια ιστορική συγγνώμη σήμερα στη Δημοκρατία και να τα ξαναπούμε, κύριε Γιαννούλη. Ναι, βέβαια, σα μπαίνουμε στο νομικό σκέλο τώρα. Λοιπόν, κυρία Κλήτου, όταν πάει στη Νέα Δημοκρατία θα ηρεμήσει. Γιατί του το κοινάζει στο δικό μου το παιδί. Στο δικό μου το παιδί, και σεβαστείτε το, μαζεύτηκαν χρυσαυγίτες και φανατικοί. Το θυμάμαι, κύριε Γιαννούλη. Στο σχολείο. Και καταδικάστηκε αυτό. Στη δική μου τη σύζυγο παρουσίασαν φωτογράφηση ως μειωμένης ηθικής. Στο σπίτι μου απ' έξω έβαλαν γκαζάκια. Στο σπίτι άλλων βουλευτών έβαλαν μολότοφ. Όλα αυτά θυμάμαι κάποιους που τώρα είναι διαπρίσιοι κήρυκες κατά της βίας να έχουν το στόμα τους ραμμένο, κυρία Κλήτου. Και αυτό με πονάει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αντίστοιχα. Σε του παππούλια, ναι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μην μείνουμε σε αυτό. Μία κουβέντα από τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος ως δικηγόρος εν ενεργεία και ασχολούμενος με τα θέματα μπορεί να μας πει για τη νομική θωράκιση. Αυτό στο πολιτικό. Ακούστε, πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ αν ένα λάθος έκανε το πολιτικό σύστημα ήταν που δεν ήταν πιο έντονα στους χώρους που είναι η Χρυσή Αυγή. Στον Άγιο Παντελεήμον, όταν εγώ πήγαινα, κυρία Κλήτου, εκεί πέρα δεχόμουν τις επιθέσεις από τους Χρυσαυγίτες, γιατί τους χαλούσα τη σούπα ότι ερχόταν ένα άτομο του αστικού χώρου, έστω και τότε του Λαϊκού Ορθόδοξου Σαγερμού, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς μας έλεγε και να ζει τότε που ήμασταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Σαγερμό. Δεχόμασταν επιθέσεις. Γιατί? Γιατί ακριβώς θέλανε να έχουν τσιφλίκια περιοχές που να παρέχουν μόνο αυτές οι εισαγωγικές υπηρεσίες. Προσέχτε, κυρία Κλήτου. Άρα, με αυτό τελειώνουμε, κύριε Πλεύρη, γιατί με πίεζε ο χρόνος. Στις πρέσπες δηλαδή που κατέβηκε 300.000 κόσμος κάτω, αν ήταν χρυσαυγίτες, σημαίνει ότι θα τους χαρούζαμε τον αγώνα για τις πρέσπες. Αντίστοιχα τώρα αυτή τη στιγμή ο ποινικός κώδικας, για να ξέρουμε τι λέμε, έκανε αλλαγές στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εφαρμόζεται ο επικαίστερος νόμος. Και εγώ γιατί έγκαλω το ΣΥΡΙΖΑ και επιμένως αυτή την κριτική μου. Εγκαλώ διότι τη στιγμή που άλλαζε τον ποινικό κώδικα, ήξερε ότι ήταν η δίκη εν εξελίξει και θα έχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Και απλώς για λόγους του. Το είχαμε τονίσει τότε. Μάλιστα. Το είχα τονίσει όλοι και μάλιστα λοιπόν, η αρχική διάταξη για την εγκληματική οργάνωση ήταν ακόμα πιο ήπια και είχαν βγει και είχαν διαμαρτυρηθεί όλοι οι παράγοντες της δίκης της Χρυσής Αυγής. Η πολιτική αγωγή που ήταν σήμερα είχαν διαμαρτυρηθεί, κύριε Πλεύρη, και το αυστηροποίησε ελαφρώς. Σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λυπάμαι, θα μας κόψουν στον αέρα. Κύριε Πλεύρη, κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.